Οι κραδασμοί του σκανδάλου στην καρδιά τη Ευρωπαϊκή Ένωση με την Εύα Καηλή να φέρεται ω εμπλεκόμενη προκαλούν αναταράξει και στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό με κατέρωθεν βολές μεταξύ κυβέρνηση και Πασόκ. Αφού πρώτα αξιοποίησαν την κυρία Καηλή ω δούριο ύπο στην υπόθεση των υποκλοπών, προετοιμάζοντα σε δεύτερο χρόνο τη μεταγραφή αεροδρομίου, τώρα κύριοι τη Νέα Δημοκρατία κάνουν ότι δεν την γνωρίζουν. Λοιπόν, αυτά είναι κομικοτραγικά πράγματα, είναι για γέλια και για κλάματα. Ε, όσα εφιολογήματα και αν προσπαθεί να χρησιμοποιήσει κανεί, μεταγραφέ αεροδρομίου, έχουν γίνει μεταγραφέ αεροδρομίου από το Πασόκ στο ΣΥΡΙΖΑ, ούκο λίγες, αν ανατρέξει κανεί το παρελθόν. Να καλύψει ένα κενό που άφησε. Στη συνέντευξή του στο Όπεν και στην εκπομπή Ωρα Ελλάδο, ο Αλέξη Τσίπρα έριξε το καρφί του για τα αντανακλαστικά του πρέδου του Πασόκ στην υπόθεση Καηλή όλα όσα λέει ο κ. τώρα για την κυρία Καηλή είναι σωστά. Ναι. Ότι ήταν δούριο ύπο κτλ. Το θέμα όμω είναι ότι το δούριο ύπο πρέπει να τον ανακαλύψει πριν αλωθεί η τρία. Πριν μπει μέσα. Άμα αλωθεί η τρία και μετά. Άργησε. Λένε, μετά Χριστόν προφήτη δεν έχει πολύ μεγάλη ναι. λέξη. Ευρωβουλευτέ που τα τσεπώνουν για να διαφημίζουν εργασιακά κάτεργα στο Κατάρ. Βουλευτέ που φτιάχνουν εταιρείε για να αρπάζουν τα σπίτια του λαού. Αυτή είναι η εικόνα ενό σάπιου και διεφθαρμένου πολιτικού συστήματο. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Αντί να θριαμβολογούν, θα έπρεπε να απολογούνται στον ελληνικό λαό. Τόσο το σκάνδαλο Καϊλή, όπω και τα τεράστια σκάνδαλα τη ZIMENS και τη ΝΟΒΑΡΤΗΣ, αποκαλύφθηκαν από τι διοκτικέ αρχέ τρίτων χωρών. Η περίπτωση τη ΕΒΑΣ Καϊλή αποτελεί μόνο την κορυφή του παγόβουνου, μια θεσμοθετημένη διαφθορά τη ηγεσία Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ευρωγραφειοκρατία με του λομπίστα συμφερόντων να δίνουν και να παίρνουν.